Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, άντρη μου. Μη με κοιτάς, δεν έχω ρευματοπάθεια. Όχι, με κοιτάς, καλά, καλά, σαν να έχω κάτι. Μα είδες τι όμορφη γιατρών έχουμε σήμερα. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σε λίγο θα έχει και Παναγιώτης. Μπάς και ρευματοπάθειες. Να το κοιτάξουμε, ρε γιατρέ, δεν ξέρω. Την είδα αυτό, σκέφτηκα, Παναγιώτη μου, ότι θα πασχίσει από ρευματοπάθειες μετά από την εκπομπή. Ελπίδα Μινά, ρευματολόγος. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, όλοι μας. Για σας. Μα οι ρευματοπάθειες έχουν ηλικία. Βεβαίως. Α, πάλι καλά. Εντάξει, όπως είχαμε κάποιες διαφάνειες. Συνήθως η πρώτη ερώτηση που παίρνουμε σαν ρευματολόγοι είναι κατά πόσο υπάρχουν ρευματοπάθειες, αν οι ρευματοπάθειες είναι μόνο για τους ηλικιωμένους. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι οι ρευματοπάθειες εν μέρη έχουν κάποια ηλικία, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και σε πολύ μικρά παιδιά. Δηλαδή, από την ηλικία 9 μηνών και άνω μπορεί να εμφανιστούν οι ρευματοπάθειες. Ευτυχώς είναι σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό πληθυσμού αναλογικά με το πόση συχνότητα υπάρχει στους ενήλικες. Άρα γεννιέσαι με τις ρευματοπάθειες. Υπάρχει και γενετική. Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν. Μάλιστα. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Υπάρχει γενετική προδιάθεση. Υπάρχουν φυσικά και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Υπάρχουν και οι παράγοντες οι οποίες, παραδείγματος χάρη, μετά από κάποια λίμωξη μπορείς να πάθεις μια αντιδραστική αθήτητα, όπως λέμε. Εγώ το έχω στο μυαλό μου οι μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένοι, ναι, δηλαδή. Μάλιστα. Που και υποφέρουν τα ρευματικά μου και δεν τα έχω. Ναι. Τι είναι αυτά τα ρευματικά, έτσι, για να το ουσιαστικά πω. Ουσιαστικά και πονούν και είναι κάπως έτσι συγκίνησή. Μάλιστα. Σωστά είπετε ότι συνήθως το έχουμε συνδεδεμένο στο μυαλό μας μαζί με ηλικιωμένα άτομα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Γι' αυτό σας είχα πει ότι υπάρχει πριν και κάποιο ποσοστό σε παιδιά που παρουσιάζουν την νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα. Ουσιαστικά στις ρευματοπάθειες υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν οι φλεγμονώδεις παθήσεις και οι μη φλεγμονώδεις. Η διαφορά με μια απλή εξήγηση είναι ότι οι φλεγμονώδεις παθήσεις είναι αυτές οι οποίες το ίδιο σου το σώμα, η άμυνα του οργανισμού έρχεται και παλεύει μαζί με τους δικούς του ιστούς για να τα καταπολεμήσει θεωρώντας ότι είναι ξένα. Αυτή είναι η αυτοάνωση μορφή. Τώρα, οι μη φλεγμονώδεις παθήσεις είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Είναι αυτό που όντως έχουν η πιο μεγάλη ηλικία. Είναι οι αλλοιώσεις της άρθρωσης μετά από βαριά χειρονακτική εργασία, παραδείγματος χάρη. Ή οι αθλητές είναι πολύ σύνηθες να έχουν οστεοαρθρίτιδα στα γόνατα. Το οποίο επέρχεται φυσικά μετά από τραυματισμό και καταπώνηση της άρθρωσης. Αυτές οι δύο καταστάσεις είναι εντελώς διαφορετικές, γιατί οι φλεγμονώδεις είναι παθήσεις οι οποίες χρήζουν άμεσης θεραπείας. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο καλύτερη αποτέλεσμα έχουμε και πρόγνωση. Τώρα, όσον αφορά την πιο μεγάλη ηλικία, σίγουρα υπάρχουν μέτρα πρόληψης, που είναι και το σύνθημα της φετινής της εβδομάδας ενημέρωσης του κόσμου, είναι αυτή η εβδομάδα. Που μας πέρασε και τελευταία μέρα σήμερα, έτσι ώστε θέλουμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, έχουμε καλύτερη πρόγνωση. Και είναι τα συχνότερα ρευματικά νοσήματα που προσβάλλουν τους Κύπριους. Οι Κύπροι, αν κοιτάξουμε δημογραφικά, έχουμε περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι η ρευματοειδητής αθλητής είναι πιο γνωστή. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι γυναίκες έχουν πολύ πιο μεγάλη προδιάθεση από τους άντρες. Και όσον αφορά τα συστηματικά νοσήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο συστηματικός ερυθυματοειδής λύκος, είναι πολύ πιο συχνό στις γυναίκες. Δηλαδή η συχνότητα είναι 7 προς 1. Τι είναι ο λύκος? Ο λύκος είναι μια αυτοάνωση συστηματική πάθηση, η οποία είναι ακριβώς που σας είχα πει πριν, ανήκει στην ομάδα των φλεγμονωδών παθήσεων, όπου μπορεί να προσβάλλει όλα μας τα όργανα. Συνήθως, για να γίνει διάγνωση, πρέπει να έχουν προσβληθεί δύο όργανα, όπως παραδείγματος χάρη το περικάρδιο, οι πνεύμονες, οι αρθρώσεις. Είναι πολύ έντονο το εξάνθημα στο πρόσωπο, αυτό που λέμε εξάνθημα της πεταλούδας. Όπου αυτά σίγουρα χρήζουν θεραπείας για τον λόγο ότι αν προσβάλλουν όργανα όπως είναι το περικάρδιο ή τα νεφρά, είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να καταλήξουν και σε πολύ έκτακτες καταστάσεις. Εγώ ακούω συχνά κυρίως γυναίκες να πάσχουν από αρθρίτιδα. Μάλιστα. Είναι η ρευματοαρθρίτιδα και η οστεοαρθρίτιδα. Μάλιστα, σωστά. Είναι η οστεοαρθρίτιδα, είναι εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν διάμεσα στις αρθρώσεις μας υπάρχει ένα μαξιλαράκι. Απλά για να μην καταπονούμε τα οστά μας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το μαξιλαράκι
ή ο χόνδρος που λέμε στους μεντισιατρικούς όρους, αρχίζει να εξαφανίζεται, να τρώγεται και γίνεται αναπόθεση στο πλάι. Οπότε εμείς όταν θα προσπαθήσουμε να περπατήσουμε ή να σηκωθούμε ή να πάμε, να ανεβούμε τα σκαλιά, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει τριβή των οστών μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ επώδυνο. Σε πολλές περιπτώσεις η άμυνα του οργανισμού για να προστατευτεί από αυτή την κατάσταση προσπαθεί και κάνει συλλογή υγρού. Γι' αυτό πολλοί μας λένε: γιατρέ, έχω υγρό στο γόνατο, γέμισε υγρό το γόνατο μου. Είναι η άμυνα του οργανισμού, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ψευτική απόσταση ενδιάμεσα των οστών, να μην γίνεται τριβή και να είναι λιγότερο επώδυνο. Φυσικά η συλλογή του υγρού από μόνη της είναι πολύ επώδυνη. Όλες αυτές οι παθήσεις έχουν θεραπεία? Ένα μεγάλο μέρος των παθήσεων υπάρχουν. Όταν μιλάμε για πλέον για εκφυλιστικές αλλοιώσεις, σίγουρα η φυσική κατάσταση είναι το α και το ω, γιατί ενδυναμώνοντας το μυϊκό σύστημα σταθεροποιεί την άρθρωση. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αυτό που πρέπει να γίνει σε κάποια φάση είναι η αλλαγή της άρθρωσης η οποία έχει προσβληθεί. Συνήθως είναι το ισχύο σε πιο μεγάλες ηλικίες και το γόνατο. Ένας που γυμνάζεται είναι στα σύν ή στα πλήν όταν θα μεγαλώσει να δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα? Στα πολύ σύν. Στα πολύ σύν. Πήρα ένα παράδειγμα τους ποδοσφαιριστές, μην παρεξηγήσετε. Απλά, όπως ξέρουμε, οι ποδοσφαιριστές καταπονούν υπερβολικά τις αθρώσεις. Δηλαδή, έχουν προπονήσεις καθημερινά 8 ώρες, έχουν τους τραυματισμούς, όπου ο τραυματισμός από μόνος του είναι ένας πολύ μεγάλος αρνητικός παράγοντας για σου δημιουργήσει, να παρουσιαστεί μια προδιάθεση για οστεοαρθρίτιδα. Τώρα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που με είχατε ρωτήσει πριν. Είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση. Όπου στη φλεγμονώδης κατάσταση δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια κατάσταση η οποία είναι αυτοάνωση. Μπορεί να παρουσιαστεί. Συνήθως αυτό που βλέπουμε χωρίς να είναι απόλυτο είναι μετά από ένα μεγάλο σωματικό στρες, μετά από μια λίμωξη, από ένα μεγάλο χειρουργείο ή μετά από μια γέννα, είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της κύσης, οι πλήστες γυναίκες είναι εντελώς ασυμπτωματικές, δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Μετά που θα ολοκληρωθεί η γέννα και θα φέρουν στον κόσμο το παιδί, αρχίζουν πλέον και παρουσιάζουν αυτή τη δυσκαμψία και τη φλεγμονή στις αρθρώσεις. Είναι εντελώς διαφορετική η ρευματοειδής με την ρευματοειδή αρθρίδα με την οστεοαρθρίδα, για το λόγο ότι στη συγκεκριμένη ρευματοειδή αρθρίδα που έχεις μια φλεγμονώδη κατάσταση πρέπει να τη θεραπεύσεις άμεσα. Όσο πιο γρήγορα τη θεραπεύσεις, τόσο πιο μεγάλη καλύτερη πρόγνωση έχεις. Και ο λόγος είναι ότι η φλεγμονή, αυτή η διαμάχη που γίνεται μέσα στην άρθρωσή μας, έχει σαν αρνητικά αποτελέσματα να καταστραφεί η άρθρωση και να παρουσιάζει τη δυσκαμψία και τη δυσκολία χρησιμοποίησης των αρθρώσεων μας. Υπάρχουν κάποια είδη άσκησης που πρέπει να αποφύγουμε? Σίγουρα το να καταπονήσεις αρθρώσεις με πολύ μεγάλα βάρη άσκηση βαρών σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο. Η πιο ευεργετική άσκηση είναι το κολύμπι. Συνήθως οι μεστές αυτό λένε ότι το κολύμπι είναι η καλύτερη άσκηση. Παναγιώτη μου, τι να σου κάνω. Γυμνάζεις τα πάντα. Λοιπόν, όταν δεν γυμνάζεσαι, πότε σου παρουσιάζεται περίπου? Μπορεί και να μην παρουσιαστεί ποτέ. Πότε? Λοιπόν, απλώς θα έρχομαι να τα λέμε για να μου πεις τι να προσέχω στους άλλους μαθητές μου. Βεβαίως. Η διατροφή μπορεί να επηρεάσει? Κοιτάξτε, πολύ συχνά μας ρωτούν αν η διατροφή ή η εναλλακτική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα σε ένα μέρος μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένα παράθυρακι για να μπορείς να αλλάξεις, αλλά δεν αλλάζει την πρόγνωση, όχι. Να ρωτήσουμε και για την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική τι είναι ακριβώς και αν μπορεί να επηρεάσει τις ρευματοπάθειες? Η ομοιοπαθητική, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι ο ειδικός να σας απαντήσω για τους διαφορούς τομείς ομοιοπαθητικής. Η ομοιοπαθητική είναι ο τομέας της ιατρικής, ο οποίος προσπαθεί να θεραπεύσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις με εναλλακτικές μεθόδους. Δηλαδή, όχι με τη κλασική φαρμακευτική αγωγή που θα πας στο φαρμακείο και θα σου χορηγήσει κάποιο α σκεύασμα, το οποίο μετά από μελέτες βλέπουμε ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην α ή στη β θεραπεία. Αν τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία παρουσιάσουν ρευματοπάθειες, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και αν θα ακολουθήσουν φαρμακευτική αγωγή, σίγουρα άσκηση? Ο παιδιατρικός πληθυσμός είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων. Για το λόγο ότι τα παιδιά έχουν ένα μηχανισμό αυτοάμυνας που μπορεί να έχουν τρομερές φλεγμονές, δηλαδή να έχουν πολύ μεγάλη έκταση της νόσου και να μην το αισθάνονται, γιατί το σώμα μας τους προστατεύει από το αίσθημα του πόνου. Γι' αυτό και οι γονείς πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση, έτσι ώστε να δουν εάν το μωρό του παρουσιάζει συμπτώματα δυσκαμψίας το πρωί. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά σηκώνεται από το κρεβάτι, έτρεχε κάτω να πάει να πιει το γάλα του και το πρωί δεν μπορεί να σηκωθεί, παρουσιάζει αυτή τη δυσκαμψία, είναι σημάδι το οποίο πρέπει να μας κάνει να το σκεφτούμε. Μπορεί να παρουσιαστούν, παραδείγματος χάρη, οι φουσκώματα, το πιο συχνό είναι στα γόνατα ή κάτω στους αστράγαλους. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το κοιτάξουμε, για το λόγο ότι
εάν μια κατάσταση δεν θεραπευτεί σωστά, παρουσιάζονται μόνιμες βλάβες στον παιδιατρικό πληθυσμό και όταν το παιδί είναι στη διάρκεια της ανάπτυξης, παρουσιάζονται διάφορες αλλοιώσεις, όπως παραδείγματος χάρη ανισοσκέλεια. Εάν έχω ένα φουσκωμένο γόνατο και με ένα παιδάκι 4 ετών, τότε η άρθρωση, η οποία είναι παθολογική, τότε το πόδι αυτό θα μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το άλλο. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι υπάρχει μια ανισοσκέλεια και θα υπάρχει μια δυσκολία στη βάθηση. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία ανάπτυξης, γιατί όταν το παιδί ήδη έχει, ο σκελετός του έχει ήδη τελειοποιηθεί, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, ειδικά στην ηλικία μεταξύ των 11 με 14 ετών, γιατί εάν υπάρξουν αλλοιώσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα μας. Είπατε και πρέπει να προσέχουμε όλοι, έτσι. Βεβαίως. Και να γυμναζόμαστε. Βεβαίως. Παναγιώτη μου, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι.